Στο στούντιο παραμένει, κυρίες και κύριοι, Δήμητρα Ρετσινά, που είναι πρώην πολιτεύτρια των ΑΝΕΛ. Κυρία Ρετσινά, χαίρομαι που συνεχίζετε να είστε μαζί μας. Να καλωσορίσουμε και τον Σοκράτη Εδίρνελη, που είναι εκπρόσωπος μέλος του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Κύριε Εδίρνελη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Ρετσινά. Λοιπόν, να ξεκινήσω από εσάς, λοιπόν, μια πρώτη έτσι, εκτίμηση του αποτελέσματος. Παρά τις κλειστές τράπεζες, ο κόσμος μίλησε και είπε όχι. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς γίνανε πολλά πράγματα το τελευταίο διάστημα, τα οποία εμείς ως κίνημα δεν συμφωνούσαμε. Στην αρχή, πριν 5 χρόνια που αποφασίσαμε να κάνουμε το δημοψήφισμα και να το θεσπίσουμε, ο Αλέξης Τσίπρας μιλούσε για ζάρια και ζαριές. Σήμερα ήρθε να κάνει ένα δημοψήφισμα και να αποφασίσει ο ελληνικός λαός όντως αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα που υπάρχει. Μόνο που το δημοψήφισμα που θέλαμε να κάνουμε εμείς εκείνο το διάστημα ήταν ένα δημοψήφισμα το οποίο θα έδινε ένα περιθώριο τουλάχιστον χρονικό ενός μηνός για τον ελληνικό λαό, ώστε να αποφασίσει να γίνει και μια διαβούλευση μεταξύ των πολιτών στο τι θέλουμε να κάνουμε. Φυσικά και το ερώτημα θα ήταν πολύ διαφορετικό. Το ερώτημα θα ήταν ναι στις μεταρρυθμίσεις, ναι στις προοδευτικές αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Αυτό θα ήταν το ερώτημα, κάτι που κάποιοι δεν επιτρέψαν να γίνει. Μιλάω και για την αντιπολίτευση και τον κύριο Σαμαρά. Μιλάω και σοκομματικά μέσα από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για τον Αλέξη τον Τσίπρα, οι οποίοι το βλέπανε πολύ διαφορετικά την όλη κατάσταση με το δημοψήφισμα. Ναι. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται, γιατί η συζήτηση και μάλιστα πριν ακόμη και από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος όλων των ανθρώπων, των σοβαρών και σοβαρά σκεπτόμενων ήταν τι ακριβώς θα συμβεί την επόμενη μέρα και συγκεκριμένα από την νύχτα ακόμη, μια που και στην κυβέρνηση ετοιμάζονταν για τις πρώτες κινήσεις ανεξαρτήτως αποτελέσματος, πόσο μάλλον τώρα που είναι ένα ισχυρό όχι. Τα πρώτα πράγματα που πρέπει να γίνουν και πώς προδιαγράφονται, κύριε Δίρνελη, βεβαίως αφού είστε υποστηρικτής του ΝΕ, υποθέτω ότι θεωρείτε ότι είναι πιο δύσκολα τώρα τα πράγματα με το όχι για την κυβέρνηση. Θα ξεκινήσουμε με τη δήλωση του κύριου Παπαδρέου που έκανε το πρωί και που το λέει συνέχεια όλο αυτό το διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια. Ότι ο ελληνισμός ενωμένος πρέπει να αφιερωθεί στο πραγματικό πρόβλημα που είναι οι μεταρρυθμίσεις και οι προοδευτικές αλλαγές. Έτσι, αυτό έχει ανάγκη ο τόπος μας και μονάχα έτσι θα μπορέσουμε να γίνουμε αυτόνομοι, να ανεξαρτοποιηθούμε από την Ευρωζώνη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτά που μας ζητάνε οι δανειστές. Ναι, για να φτάσουμε εκεί πρέπει πρώτα να βρούμε την αναπνεύσουμε, να ανοίξουμε τράπεζες, να γίνει συμφωνία. Ναι, ο Αλέξης Τσίπρας είπε μέσα σε 2 μέρες ότι 48 ώρες θα γίνει η συμφωνία. Εγώ εκτιμώ ότι η συμφωνία θα γίνει με πολύ σκληρά μέτρα, πολύ χειρότερα από αυτά που ανακοινώθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα. Κυρία Ρετσινά, η γνώμη σας. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι για το οποίο δεν έχει ιδιαίτερα συζητηθεί. Ποιο είναι το ιδεολογικό βάρος αυτής της όλης κατάστασης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε τη Χρυσή Αυγή να συντάσσεται στο όχι μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες και το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, 3 τελείως διαφορετικά κόμματα με τελείως διαφορετική ιδεολογία να συμφωνούν σε ένα πράγμα. Άρα, εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουν κάποιο κοινό όφελος. Γιατί δεν ταιριάζουν ως ιδεολογίες. Επομένως, έχουν κάτι που τους ενώνει. Αυτό που τους ενώνει. Κάτι που τους ενώνει δεν είναι απαραίτητα όφελος, μπορεί να είναι μια κοινή γραμμή να πω. Ναι, μια κοινή. Ναι, η κοινή γραμμή. Κοινή άποψη, ίσως. Μια άποψη. Εγώ πιστεύω ότι η Χρυσή Αυγή περιμένει τη σειρά της να κυβερνήσει τον τόπο. Πράγμα που θα ήταν επικίνδυνο για τη χώρα μας. Και ίσως για αυτό το λόγο επέμενε στο όχι. Επομένως, το αποτέλεσμα αυτό του όχι είναι από οπαδούς και ψηφοφόρους, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων και της Χρυσής Αυγής. Είναι επομένως μία συνισταμένη εκτιμάτε ότι πολλών δηλαδή το όχι είναι και μία νίκη της Χρυσής Αυγής, δίνεται έτσι, το συνδέεται με κάποιο τρόπο. Δεν έχει νίκη της Χρυσής Αυγής, απλώς είναι ένα μήνυμα για το πού πάει η χώρα ιδεολογικά, δηλαδή σε κάτι πιο, ας πούμε, σε πιο σκληρό καθεστώς, θα να το πω, πιο αυταρχικό αυτό. Και όχι σε μια δυναμική πολιτική, σε μια αισιόδοξη πολιτική, σε μια ειρηνική πολιτική, αν θέλετε. Ακούω πολύ τη λέξη πόλεμος. Εντάξει, δηλαδή, αυτά δεν πρέπει καν να λέγονται. Εννοείται ότι ένα τόσο μεγάλο ποσοστό που ψήφισε όχι είχε στο μυαλό του καθόλου καταστάσεις ρήξης. Γιατί αυτό που έδειξαν οι δημοσκοπήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό πιστεύει στην Ευρώπη και στο ευρώ. Ναι, πιστεύει στην Ευρώπη φυσικά. Γι' αυτό το λόγο και ψήφισαν
Το όχι, γιατί δεν τέθηκε θέμα εξόδου από την Ευρωζώνη. Ωστόσο, νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει πιο συνετή πολιτική και όχι κορώνες, ας πούμε, τύπου είμαστε σε πόλεμο κτλ. Αν ήμασταν σε πόλεμο, τότε, εντάξει, τι να πω, να πάρουμε τα όπλα και να βγούμε να πολεμήσουμε. Ναι, ο σκοπός είναι με ήπια μέσα και με επιχειρήματα και με ανάπτυξη της χώρας μας να γίνουν πράγματα, με δημιουργικότητα, με ευχαίστες και με παράτες δεν γίνεται τίποτα. Αυτή είναι η γνώμη. Κύριε Δίρνελη, τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι πρέπει να υπάρξει ένα κοινό εθνικό μέτωπο διαπραγματευτικό απέναντι στους δανειστές. Εκτιμάται ακόμη και με το όχι ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να δει πιο πλατιά το θέμα της διαπραγμάτευσης και να μην πάει μόνη της όπως πήγαινε το προηγούμενο διάστημα. Φυσικά. Φυσικά αυτό πρέπει να γίνει στις επόμενες μέρες. Καταρχήν πρέπει να γίνει ένα εθνικό σχέδιο. Να παρουσιάσουμε στους εταίρους ένα σχέδιο για να μπορέσουμε να υπάρχει μια ουσιαστική διαπραγμάτευση. Υπήρξε μια πρόταση για συμφωνία για 2 ετών δανειακή συμφωνία. Εντάξει, ήταν ένα προϊόν το οποίο πιστεύω τους τελευταίους 5 μήνες ήταν υποτιθέμενη η διαπραγμάτευση. Ο Αλέξης Τσίπρας με μικροπολιτικές ενέργειες όλο αυτό το διάστημα αναλώθηκε σε κόκκινες γραμμές και σε κάποια πράγματα τα οποία φυσικά δεν μπορούσαν να τηρηθούν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πάμε σε μια ενότητα όλοι μαζί, και κόμματα που είναι μέσα στη Βουλή και κόμματα που είναι εκτός Βουλής, ώστε να υπάρξει μια διαπραγμάτευση, να πάμε σε μια συμφωνία τις επόμενες μέρες. Δεν το πιστεύω όμως ότι αυτό μπορεί να το πετύχει ο Αλέξης Τσίπρας σύμφωνα με την τακτική που έχει ακολουθήσει. Αυτό μπορούσε να το κάνει τους προηγούμενους 5 μήνες. Μπορούσε να παρουσιάσει ένα εθνικό σχέδιο για το πώς θα βγούμε από την κρίση. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι μαζί αυτή τη στιγμή. Ένα εθνικό σχέδιο, ένα πλάνο για το τι θα κάνουμε τους αγρότες, τι θα κάνουμε τους εμπόρους, με τα καταστήματα. Όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να γίνουμε αυτόνομοι, να έχουμε μια οικονομία δική μας. Για να μπορέσουμε στο τέλος να μην εξαρτιόμαστε από τους δανειστές. Σε αυτό το κομμάτι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν επικεντρώθηκε καθόλου όλο αυτό το διάστημα. Τον ενδιέφερε ποιος θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπουργός του κ. Καραμαλή με τις 865.000 προσλήψεις. Και ταυτόχρονα κοιτούσε πώς να διατηρήσει τη θέση του με εξεταστικές ή να πάρει βουλευτές από το Ελληνικό Κοινοβούλιο που υπόσχονταν στον κύριο Καραμαλή. Και αυτό το λέω για την εξεταστική που πήγε και έκανε από τον κύριο Παπανδρέου και μετά και αφαίνοντας έξω τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Mm-hmm. Εγώ πάντως είμαι προβληματισμένος πάρα πολύ, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπω οι πολίτες που ψήφισαν το όχι αυτή τη στιγμή να είναι στο Σύνταγμα και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και να πανηγυρίζουν. Ενώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Από την άλλη, βλέπω την αντιπολίτευση και τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Σαμαρά, που τίθεται θέμα ηγεσίας μεταξύ τους. Ενώ το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό και πάρα πολύ μεγάλο για τη χώρα, άρχισαν να μαλώνουν μέσα στα κόμματα ποιος θα είναι αρχηγός και ποιος θα είναι πρόεδρος. Νομίζω ότι δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι ποιο είναι το ουσιαστικό πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Όλοι μαζί, ναι, συμφωνώ σε αυτό που αναφέρετε, όλοι μαζί σε μια νέα διαπραγμάτευση, μια νέα συμφωνία και σιγά σιγά να μπορέσουμε να γίνουμε αυτόνομοι μέσα στην ίδια τη χώρα. Διαβάζω εδώ το μήνυμα που μου στέλνει η Στελίνα Μαργαριτίδου από την αίσθηθουσα σύνταξη JP Morgan. Το πιθανότερο σενάριο για την Ελλάδα είναι το Brexit. Θέλω να μου πείτε, έτσι, χωρίς διάθεση κινδυνολογίας, η οποία τώρα πια πέρασε και το δημοψήφισμα, δεν μπορεί κανείς να προσάψει σε κάποιον ότι κινδυνολογεί. Αν βρίσκεται ότι είναι πιθανό, αν βρίσκεται ότι υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπροστά μας, τώρα και με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, κυρία Ρετσινά. Ναι. Εφόσον το λένε οι Financial Times, το λένε. Όχι, η JP Morgan. JP Morgan. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει κάποια πιθανότητα τέτοια. Γι' αυτό και εγώ ήμουνα πολύ επιφυλακτική όσον αφορά αυτό το διάβημα ακριβώς και το δημοψήφισμα. Χρειάζεται σύνεση πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, σε τέτοια περίπτωση δεν ξέρουμε τι ακριβώς σχέδιο έχει η κυβέρνηση. Νομίζω ο κ. Βαρουφάκης έχει λάβει όλα τα μέτρα του για μια οικονομική πολιορκία, όπως αναφέρει. Και ίσως κάνει κάτι. Ίσως έχει απόθεμα σε πετρέλαιο και σε φάρμακα, όπως έχει πει ο ίδιος. Οι συνέπειες είναι βέβαια ανυπολόγιστες για όσους έχουν κάποιες καταθέσεις στις τράπεζες, στις θηρίδες και γενικότερα το διακύβευμα για τους Έλληνες και για την μεσαία τάξη για άλλη μια φορά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά και για το σύνολο, όχι μόνο για τη μεσαία τάξη, για όλους. Mm-hmm. Κύριε Δίρνελη. Έχω να πω ότι η κυβέρνηση έχει χάσει την αξιοπιστία της και είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, ότι μπορεί να γίνει το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες.
Όταν μια κυβέρνηση έχει χάσει την αξιοπιστία της. Δεν το έδειξε αυτό πάντως στο δημοψήφισμα. Στο δημοψήφισμα δεν το έχει δείξει. Το έχει δείξει στους εταίρους όμως. Από την αρχή μέχρι σήμερα υπήρχαν κάποιες καταστάσεις όπως και με τον κύριο Βαρουφάκη που δεν δεχόταν τα 7,5 δις ευρώ για ενίσχυση. Στο τραπέζι πάντα την είχε ποτέ την αξιοπιστία και την έχασε ή δεν την είχε ποτέ. Προσωπικά δεν την είχε ποτέ. Ναι, και φάνηκε, σας ανέφερα και με τις εξεταστικές. Το λέω με την έννοια ότι δεν ξέρω αν μια αριστερή κυβέρνηση ή η κυβέρνηση που προέρχεται από την αριστερά θα την είχε ποτέ κιόλας. Αξιοπιστία πώς μπορεί να υπάρχει. Όταν πριν 5 χρόνια έλεγε ότι το δημοψήφισμα δεν έπρεπε να γίνει και ότι είναι μια ζαριά. Δεν ήταν ένα μικροπολιτικό παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ εκείνο το διάστημα. Σήμερα είμαστε και εμείς υπέρ του δημοψηφίσματος, αλλά όχι με αυτούς τους όρους, όχι έτσι όπως έγινε. Θέλουμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο στους πολίτες να το συζητήσουν. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει στην επαρχία όποιος μπόρεσε και παραπληροφόρησε τον κόσμο, μπόρεσε να πετύχει κάτι. Ενώ αν υπήρχε ο χρόνος για να συζητηθεί αυτό το θέμα με το δημοψήφισμα και εμείς στο μεταξύ δεν συμφωνούμε και με το ερώτημα που τέθηκε. Έτσι, το ερώτημα ήταν ασαφές. Εμείς θα προτιμούσαμε να υπήρχε ένα ερώτημα σαν αυτό που είχαμε βάλει τα προηγούμενα χρόνια. Θέλει ο ελληνικός λαός να πάει στις μεταρρυθμίσεις, ναι ή όχι. Πάμε σε προοδευτικές αλλαγές, ναι ή όχι, ώστε ναι, να γίνει κτήμα του ελληνικού λαού. Να γίνει κτήμα και να το απαιτήσει μετά ο ελληνικός λαός. Να πει ότι εγώ πήγα και ψήφισα να κάνεις προοδευτικές αλλαγές, να κάνεις μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Πριν λίγο ο Βαρουφάκης το ανέφερε. Πριν 10 λεπτά το ανέφερε. Μάλιστα. Ανέφερε και είπε ότι ναι στις μεταρρυθμίσεις. 5 μήνες δεν είδαμε μια μεταρρύθμιση. Μακάρι να δοθεί ο χρόνος να δούμε τουλάχιστον αν μπορούν να προχωρήσουν στις μεταρρυθμίσεις. Και λέω να δοθεί βέβαια ο χρόνος. Ναι. Κύριε Δίρνελ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Κύριε Ρετσινά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε αυτή την εκπομπή που ξεκίνησε 6.30 το απόγευμα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την αρχισυντάκτρια της Ελένα τη Μαργαριτίδου, τον Γιώργο το Φουντουκίδη που είχε την επιμέλεια όλων αυτών των πραγμάτων, τον Δημήτρη το Κουτσούκο από το Ζάπιο από την Αθήνα, την Άννα Τζί μου, την συνάδελφο από το στούντιο της Αθήνας, τη Φέη Τικλιάτζη, τη συνάδελφο εδώ που ήταν μαζί μου στην αρχή της εκπομπής, την Μαρία Τιμανιάτη που ήταν στο κοντρόλ, τον ποιους άλλους, όλα τα παιδιά, τον Χρήστο τον Γιασκουλίδη επίσης, τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο και όλους όσοι βοήθησαν σε αυτή την εκπομπή. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες πρέπει να μένουμε ενωμένοι. Αυτό νομίζω είναι μια κοινή διαπίστωση, να παλέψουμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο, ένα νέο μέλλον. Καλύτερο τουλάχιστον από αυτό που προδιαγράφεται. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να διχάζει, να ματώνει. Μια κοινωνία πονεμένη, απελπισμένη, αγανακτισμένη. Και εμείς δεν πρέπει να το επιτρέψουμε σε κανέναν αυτό. Λογική, ψυχραιμία, ενότητα, τόλμη, θάρρος, αξιοπρέπεια. Λέξεις που ακούμε, αλλά πρέπει να δώσουμε σε όλες αυτές τις λέξεις νέο νόημα εξ αρχής. Εύχομαι πραγματικά να ξημερώνει μια καλύτερη εβδομάδα για όλους μας. Ό,τι και αν σημαίνει αυτή η ευχή, που ελπίζω να μην είναι καινή περιεχομένου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, τα λέμε στις 10. Γεια σας.